Και σας έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ελένα μου, δεν νομίζω ότι πιστεύεις, αν σου το πω, ότι μ' αρέσει πάρα πολύ το ρεμπέτικο. Το πιστεύεις? Δεν σου το είχα η αλήθεια. Δεν μου το έχεις, το ξέρω. Διότι όλο με αργυρό με ξεκινάς κάθε πρωί. Κι όμως η αγάπη μου είναι προς το ρεμπέτικο και θα σας ταξιδέψουμε σε ένα σημείο αναφοράς της Σκοπέλου και μιλάμε για την ταβέρνα Ανατολή, που εκεί θα γευτείτε. Μιλάμε για το ψηλότερο σημείο του οικισμού της Σκοπέλου, με υπέροχη θέα στο κάστρο. Ο καλύτερος λόγος να επισκεφτείτε όμως την Καλώς τα παιδιά, καλημέρα. Τα ξινταράκια, Αντώνης και Θοδωρής Ξιντάρης, η γη του σπουδαίου ρεμπέτη Γιώργου Ξιντάρη, οι οποίοι συνεχίζουν την παράδοση δίνοντας νέα πνοή στο ρεμπέτικο τραγούδι. Μαγική σε εικόνα. Γραφικό, απόλυτα το πρώτα σας, δύο πενιές και μετά τα λόγια. Πρώτα δύο πενιές. Ωραία. Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Τέλει, η καλύτερη εικόνα. Είστε δυο νέα παιδιά. Πώς και μείνατε στη Σκόπελο, πώς και ασχολείστε με το ρεμπέτικο, πώς και ασχολείστε με την εστίαση και δεν σας κέρδισε κάτι ο πιο Αντώνης μακρινό. Ο Αντώνης και Θοδωρής, μάλλον ποιος θα μιλήσει. Λοιπόν, να πω εγώ πρώτα απ' όλα ότι τα παιδιά όλο το χρόνο δουλεύουν στην Αθήνα. Το καλοκαίρι, επειδή αυτό το μαγαζί ανήκει στην οικογένειά τους, ταξιδεύουν στη Σκόπελο, δουλεύουν συνεχώς στη Σκόπελο και παίζουν μουσική. Και θέλω να μας αποκαλύψετε, απαντώντας και στο ερώτημα της Έλενας, να μας αποκαλύψετε και ποιος μαγειρεύει στην Ανατολή. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Το μαγαζί είναι από τα χεράκια του πατέρα μας από το 82 εδώ και συνεχίζουμε εμείς όσο μπορούμε. Κάθε καλοκαίρι εδώ παίζουμε, μαγειρεύουμε, σερβίρουμε και τραγουδάτε προφανώς. Για το καλύτερο πάντα. Είστε σημείο αναφοράς πάντως, δηλαδή οι επισκέπτες και από το εξωτερικό, όχι μόνο οι Έλληνες, ξέρουν ότι εκεί τραγουδούν τα ξινταράκια και στόχος τους είναι τουλάχιστον μία φορά να περάσουν από την Ανατολή. Ακριβώς. Τώρα να φανταστείτε, επειδή είναι και full season μας τώρα, οι κρατήσεις γίνονται, δεν υπάρχουν γενικά, αλλά ο κόσμος γενικά που έρχεται εδώ πέρα, του αρέσει το ρεμπέτικο, κάθεται, δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν κάποια τραπέζια τα οποία είναι λίγο πιο μακριά, θα φάνε και θα έρθουν λίγο πιο κοντά γιατί θέλουν να ακούσουν και είναι τη η παρέα και το αυτή που στείνεται το γλέντι και τραγουδάμε και γινόμαστε όλοι μαζί ένα. Τα ξέρουν τα τραγούδια οι ξένοι ή τα μαθαίνουν ερχόμενοι ξανά και ξανά στη Σκόπελο και στο μαγαζί σας? Είναι δεκτικοί τουλάχιστον. Οι πιο πολλοί ξένοι είναι δεκτικοί στο να μάθουν καινούργια τραγούδια και τα ψάχνουν και τα ανακαλύπτουν και επί της ευκαιρίας να πούμε η καινούργια μας δισκογραφική δουλειά. Έχετε νέο δίσκο, πρώτο με επανεκτελέσεις. Ναι, ρεμπέτικων τραγουδιών, όπως το συμπεριλαμβάνεται και το τραγούδι που παίξαμε μέσα. Ωραίο. Ναι, βέβαια. Και οι ξένοι να σας ενημερώσω ότι το αγοράζουν και το θέλουν. Το παίρνουν στην πατρίδα τους. Σαν ενθύμιο, σαν κάτι διαφορετικό, γιατί πια σαν CD player δεν υπάρχει. Ναι. Σαν ένα κομμάτι από τη Σκόπελο και από το ρεμπέτικο. Και αυτό το κομμάτι και αυτό το είδος μουσικής που ακούνε εδώ πέρα, το αγοράζουν, το θέλουν και είναι πιο πολύ δεκτικοί στο θέμα της αγοράς CD από ότι είναι οι Έλληνες. Πάντως και οι νέοι. Το είπαμε μια πικρία αυτό. Και οι νέοι Έλληνες όμως, εγώ το βλέπω στα μαγαζιά που ακολουθώ τα παιδιά, γιατί τα ακολουθώ. Και οι νέοι αγαπούν το ρεμπέτικο. Γιατί έχει πάρει. Γιατί μιλάει στην ψυχή του. Μιλάει στην ψυχή. Ακριβώς. Πολύ, πολύ, πολύ. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μελετάνε το ρεμπέτικο, ξέρουν. Μη σας πω, ξέρουν και παραπάνω τραγούδια και ψάχνουν παραπάνω τραγούδια από ότι ήξεραν τότε και λίγο πιο μεγάλοι από εμάς. Γιατί προφανώς υπάρχει τώρα η ευκολία του ίντερνετ. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα τα οποία ξέρουν τόσα πολλά τραγούδια και ξέρουν λίγο τι γίνεται από πίσω, είναι πολύ, πολύ αισιόδοξο για το θέμα. Για πείτε τώρα, ποιος μαγειρεύει? Η μαμά ή ο μπαμπάς? Για αποκαλύψτε τώρα τα μυστικά.
Εμείς. Το πρωί έρχεται, είμαστε με τον πατέρα μας εδώ και με άλλο ένα παιδί που είμαστε όλοι μαζί, βοηθή του πατέρα μας. Και όλα τα μεζεδάκια είναι από τα χεράκια του. Α, άρα τι θα πας μεζέ διαχειρός Γιώργου Ξυντάρη. Αυτά είναι και μουσική ακριβώς, και φαγητό. Όλα και μπενιές και φαγητό. Ακριβώς. Η μάνα κάνει την πιο δύσκολη δουλειά, να κρατάει τα βιβλία, τα γραφειοκρατικά. Α, μείνει αρχηγός η μαμά γι' αυτό. Αυτή είναι πράγματι η πιο δύσκολη ακριβώς, δουλειά. Ακριβώς. Έχει κόσμο το νησί, έχει κόσμο η Σκόπελος. Έχει. Είναι καλά. Άργησε βέβαια λίγο. Άργησε. Αλλά γενικά έχει κόσμο το νησί. Τώρα δηλαδή η πληρότητα έχει φτάσει κάπου στο 95% με 100%, ας πούμε. Μια χαρά. Πριν σας αφήσουμε, μια ακόμα πενιά για πάρτι μας. Κανονικά ωραία. Πρέπει να μας αφιερώσετε το τραγούδι, το αγαπημένο, το Θεέ μου μεγαλοδύναμε. Αν μπορείτε έτσι να το σας πιάνω εξαπίνης, αλλά... Όταν δάμε εμείς χαρτίρε, είναι δυνατόν. Αν μπορείτε, που είναι τα αγαπημένα. Είναι δυνατόν. Αυτά είναι. Εντάξει, σας αφήνουμε και εμείς πολύ. Αυτό. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Να είστε καλά. Σε ψηλάκι πάνω, ρίξε λιγάκι του παιγί Θεούλη μου στον αργυρέμα πάνω. Ρίξε λιγάκι του παιγί Θεούλη μου στον αργυρέμα πάνω. Σαν ψηλές καμάρες ανάψαμε τις ντουμανιές Θεούλη μου σαν να ήταν λαμπάδες. Ανάψαμε τις ντουμανιές Θεούλη μου σαν να ήταν η λιτανία του Μάγκα. Ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά σας, αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε, ταξιδαράκια, τι ωραία. Θα έρθεις, θα σε πάω. Θα πάμε οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά, φιλιά στη Σκόπελο.